παραμύθι, η δική μας ιστορία δίνεται από τη συγγραφέα με έναν τρόπο εύληπτο, συγκινητικό και απόλυτα κατανοητό από τα παιδιά. Η Πόπη Κολιώτη ξεδιπλώνει το μύθο της Χιόνης με την ευαισθησία και με θρησκευτική ευλάβεια. Ο βυζαντινός μύθος της Χιόνης αγκαλιάζεται από τον αρχαίο κοινοπίωνα και της νύφης Χιόνης και ξεδιπλώνει μια ιστορία αγάπης με τρυφερότητα και ομορφιά. Το όμορφο παλικάρι που πάρθηκε νόμιρος, ο υπότης, τα πεντέμια από όπου αγνάζεται το πέλαγο η Ακοντοπούλα, η αγωνία, οι νεράιδες, η θάλασσα Πανταχού Παρούσα, τα αερικά, η ιστορία μέσα από το μύθο από τους Βυζαντινούς μέχρι τους Βενετούς, τους Γενοβέζους και τους Τούρκους εμπεριέχονται στο μύθο μας. Εκεί λοιπόν συνάντησε έναν υπότη που καθόταν περήφανος πάνω στο άσπρο του άλογο και περιπολούσε. Η εικόνα του ήταν ό,τι πιο όμορφο είχε δει στη ζωή της η Χιόνη. Αλλά και το παλικάρι τα έχασε μόλις αντίκρισε τα όμορφα μάτια της Χιόνης να τον κοιτάζουν. Όμως, εκείνη τη στιγμή τον φώναξε ο αξιωματικός του και αναγκάστηκε να φύγει. Η Χιόνη απογοητεύτηκε πολύ και γύρισε στο μικρό της παλατάκι θλιμμένο. Όμως, το ίδιο βράδυ άκουσε κάποιον να τραγουδά γλυκά κάτω από το παράθυρό της. Ήταν εκείνος και όταν άνοιξε το παράθυρό της, της έριξε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο με ένα σημείωμα. Το σημείωμα έλεγε να συναντηθούν το επόμενο βράδυ στην άκρη του κάστρου, προς την πλευρά της θάλασσας, στην περιοχή που λέγεται Μπεντέμια. Η σύγχρονη νεότερη ιστορία μας, η καταστροφή της Χίου, ο άγριος εξολοθρεμός, οι σεισμοί σαν σημειολογικά φαινόμενα, οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας που ήταν καταδρεγμένοι και στέλιωσαν εδώ, στο μοσχομυρισμένο φιλόξενο τόπο, το αθώο αίμα της σφαγής των κατοίκων του νησιού, οι εξορίες, οι εξαναρμοδισμοί των γυναικών, των νέων και των παιδιών, περνούν μέσα από το βιβλίο της Πόπης Κολιώτη. Σαν την αχνίδα τέλα, που είναι η ουσιαστική δύναμη που συγκρατεί το κουβάρι του μύθου, ξεδιπλώνεται και του προσδίδει την έγκλη και το στίγμα ενός τόπου που κατακρεουργείται και σηκώνεται ξανά και ξανά στα πόδια του. Εμείς οι Γάλλοι βρίσκουμε ένα μετραδάκι τόσο δά που δεν έχει τίποτα σε σχέση με τη δική σας ιστορία και πάνω σε αυτό θα χτίσουμε ένα ολόκληρο κτίριο, θα καλούμε τον κόσμο, θα το διαφημίσουμε, θα πληρώνει και όλες για να έρθει να δει αυτή την εδώ πτώση θα πετρούλια. Εσείς έχετε τόσους θησαυρούς, βρίσκετε ολόκληρες πόλεις σταμένες, βάζετε μια περίφραξη γύρω-γύρω και το ξεχνάτε. Η αλήθεια είναι ότι τράπηκα πάρα πολύ, θύμωσα πάρα πολύ. Και θύμωσα και με τον Ντανιέλ που είχε δίκιο. Θύμωσα με τον εαυτό μου και με όλους εμάς που κάνουμε αυτό ακριβώς που περιέγραψε. Σήμερα λοιπόν, ακούγοντας όλα αυτά, ένιωσα πολύ περήφανη και πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σαν την Πόπη την Κολιώτη, σαν την Έλληνα την Καραγιά, την Αναστασία την Πάστα, που φτάσαν σε μένα, φέραν αυτό το βιβλίο και έκανα κι εγώ αυτό που έπρεπε και αυτό που πραγματικά άξιζε. Για να κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο και να το μάθετε εδώ στοιχείο, να το μάθουν σε όλη την Ελλάδα και θέλω να ελπίζω και σε όλο τον κόσμο. Να συμβάλλουμε κι εμείς με αυτό το. Με ένα μύθο, ούτε καν μετραδάκι. Απλά ένα μύθο. Και να μάθουν για μας, να μάθουν για τυχείο και να το κάνουν κι άλλοι πολλοί, να γίνουμε ένα παράδειγμα. Όμως νιώθω την ανάγκη να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε πάρα πολλούς παράγοντες. Να ξεκινήσω με το ευχαριστώ μου στον Θεό για όσα μου δίνει καθημερινά και για την έμπνευση αυτή να γράφω ιστορίες, παραμύθια και όλοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω σε όλους εσάς που με τιμήσατε σήμερα, μας τιμήσατε όλους μας, όλους τους παράγοντες του βιβλίου, μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά εδώ που αφιλοκερδώς ήρθαν κοντά μας και έκαναν αυτή την υπέροχη παρουσίαση που με έχει συγκινήσει βαθύτατα. Θέλω να πω όμως ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που κατά καιρούς για λίγες ώρες γίνονται παιδιά μου, γιατί αυτά είναι η πηγή της έμπνευσής μου. Αυτά μου έδωσαν το ένασμα να σκεφτώ και να γράψω οτιδήποτε μικρό ή μεγάλο έχω γράψει μέχρι σήμερα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τη Δέσποινα την Καλαγιά, η οποία όταν τη ζήτησα να εικονογραφήσει το συγκεκριμένο παραμύθι, το δέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά, επίσης αφιλοκερδός.
Είναι τόσοι πολλοί αυτοί που θέλω να ευχαριστήσω. Απλά κρατήστε ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους. Δεν είχαμε μιλήσει με την Πο πριν ανέβω εδώ. Εγώ θα έλεγα την ίδια λέξη για διαφορετικό λόγο στον καθένα. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι να έχουμε όλοι κουράγιο να είμαστε μαζί και να συνεχίζουμε.